Η Όλγα Παπαυγούλη κοντά μας, η μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι. Για η Όλγα έρχεται, οι βροχές δεν έρχονται. Καθόλου, όχι. Βροχές. Λίγο θα πέσει η θερμοκρασία από ό,τι ακούμε, αλλά. Τόση τη θερμοκρασία, αποκλιμάκωση θερμοκρασία, αλλά βροχές μέχρι και 10 Τίποτα. Νοεμβρίου. Πολύ ασθενή φαινόμενα. Πολύ τοπικά, κυρίως στην ανατολική υπηρετική χώρα και στα νότια. Δηλαδή και αυτή η εβδομάδα θα κυκλοφορήσει. Πάει για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 10 Νοεμβρίου, δυστυχώς ναι, δεν υπάρχει κάποια στον ορίζοντα, κάποια διατεραχή ώστε να φέρει ετό. Και εδώ όπως βλέπουμε ακόμα και σε όλο τον κόσμο έχουμε κάποιε βροχοπτώσει μόνο στην Ισπανία και στην Κύπρο έπληξαν πορεύματα. Μου λέγε μια φίλη μου χθες. Ναι, στην Κύπρο είχε πολλές καταστροφές, σωστά. Μου λέγε μια φίλη μου χθες, μαζέψανε 3 χτήματα που έχουν. Ναι, ελιές. Περίπου 80 δέντρα. 80 στην Έγινα. 80 δέντρα. 27 κιλά λάδι. Αυτά είναι. Δυστυχώς και εγώ φέτος είναι ιδιαίτερα άνοπλος. Ναι, πάρα πολύ. Μάλιστα, γιατί θα πήγαινε η Άννα να μαζέψει τις ελιές. Άννα, δείξε μας τα νύχια σου, Άννα. Βάζω τα γάντια μου, βάζω τη στολή μου, πηγαίνω στις ελιές. Κοίτα χέρι που μαζεύει ελιές, εδώ κοίτα. Και μ' αρέσει και πολύ, όχι πάντα, δηλαδή όταν έχει ψύχρα πολύ, πηγαίνει και λέει, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, κατάλαβες. Κολατσιό. Λοιπόν, λοιπόν, όπως βλέπουμε και τη Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια κυρίως στα δυτικά, αλλά θα έχουμε τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, κυρίως στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, καθώς επίσης και στα νησιά, στην Κρήτη και προς τη Ρόδο. Και θα έχουμε τις μεσημβρινές ώρες πιο πυκνές νεφώσεις, κυρίως νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Επίσης θα εκδηλωθούν και κάποιες βροχοπτώσεις ανατολικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές ώρες βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και θα έχουμε και κάποιες ασθενές βροχές στην Κρήτη. Τώρα προς τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες ισχυροί στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό, αλλά γενικά θα είναι 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, τοπικά βόρεια στο Ιόνιο θα φτάσουν έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως βλέπουμε, έχει σημειώσει μια πτώση κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αφού η υδράργυρο στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στα δυτικά θα φτάσει 23 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά μας θα είναι περίπου 15 με 24 βαθμούς Κελσίου, 24 τοπικά προς τη Ρόδο. Όσον αφορά τώρα την Αττική, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά θα είναι λίγο πιο πυκνές βόρεια του νομού μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη πάλι θα έχουμε κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, κυρίως μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, δηλαδή τις θερμές ώρες απόγευμα και μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες περιοχές. Στην Αλεξανδρούπολη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου, ακριβώς το ίδιο και στη Λίμνο, 16 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε και την πτώση θερμοκρασίας. Στην Κέρκυρα έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Τρίπολη έως 18 με ηλιοφάνεια και ρέη συννεφιά. Και στο Ηράκλειο Κρήτης θα είναι μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις και ίσως έχουμε και κάποια ασθενή φαινόμενα στα βόρεια. Μάλιστα. Στην Αττική τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα Μέγαρα έως 20 βαθμούς Κελσίου και στον Πειραιά, στην Κηφισιά έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην Γλυφάδα ρέες νεφώσεις έως 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και στο Λαύριο έως 19 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα έτσι θα κυλήσει και η εβδομάδα μας. Λες αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς βροχούλα, κάτι το οποίο να. Με πολύ ασθενή φαινόμενα και λίγη αποκλιμάκωση. Αξίζει να το σημειώσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε την επόμενη εβδομάδα τι θα κάνουμε. Μακάρι. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Θα τα πούμε και αύριο.